Υπάρχει λοιπόν αυτή η εξέλιξη. Είναι μία από τις τελευταίες αποφάσεις της προηγούμενης πλέον ηγεσίας του Υπουργείου, η οποία δημιουργεί, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν άνθρωποι της περιοχής μας, συνθήκες αδικίας για μια περιοχή η οποία παλεύει να τακτοποιήσει μια διαδικασία πολυγνητοποίησης. Η γνώμη σας? Προφανώς. Δεν είναι κάτι να πεις κάποιον, είναι πραγματικότητα. Στο τέλος του χρόνου, στις 31 Δεκάτου του 20, ο απερχόμενος υπουργός, ο κ. Κατζηδάκης, τροποποίησε την απόφαση που καθόριζε την κατανομή των πόρων, των εσόδων από πληστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου για το 2020. 6% από το ποσό αυτό πήγαινε για τις περιοχές που είχαν πληγεί από την απολυγνητοποίηση, τη Δυτική Μακεδονία, την Κοζάνη και τη Μεγαλόπολη. Το ποσό αυτό ήταν γύρω στα 30 εκατομμύρια, ένα απαραίτητο ελάχιστο ποσό το οποίο χρειαζόταν και χρειάζεται αυτή την περίοδο η περιοχή. Με την απόφαση αυτή το ποσό αυτό διαμορφώνεται ή θα διαμορφωθεί περίπου στα 5 εκατομμύρια. Ναι. Αντιλαμβάνεστε πόσο μικρότερο είναι το ποσό. Όλος αυτός ο πόρος γενικά για την περιοχή έχει την ιστορία του. Το 96 με το 24-45 θεσμοθετήθηκε πόρος ο οποίος είχε να κάνει με τα έσοδα τα οποία καταβαλόταν στις περιοχές αυτές εξαιτίας μετάλλευσης του Λιβύη. Στη συνέχεια δυστυχώς τροποποιήθηκε το 18 και μειώθηκε αυτός ο πόρος. Είχαμε την πει η απόφαση για απολυγνητοποίηση στην περιοχή και τώρα έρχεται παρόλες τις μεγάλες εξαγγελίες για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, για τους πόρους που θα ρέουν και την ανάπτυξη στην περιοχή, το απολύτως απαραίτητο, το κατελάχιστο της ανταπόδοσης της περιοχής των 30 εκατομμυρίων αυτή την περίοδο, περιορίζεται στο 6. Άρα λοιπόν, εξαιτίας της απόφασης αυτής, προσωπική μου επιλογή ήταν να υποβάλω ερώτηση με δύο σκέλη στον νέο υπουργό. Το πρώτο είναι αν προτίθεται να αλλάξει με αυτό το σκεπτικό που σας αναφέρω την απόφαση της μείωσης από το 6% στο 1% του συγκεκριμένου πόρου, και το δεύτερο, που είναι και εξαιτίας αυτού προέκυψε η αλλαγή, για ποιο λόγο δεν το νομοθετούμε τον πόρο αυτό με νόμο το 6% ή όποιο ποσοστό έχει πρόθεση η κυβέρνηση, προκειμένου να μην υπάρχει κάθε φορά στην διάθεση και τη διακριτική ευκαιρία του Υπουργού να τροποποιεί την απόφαση αυτή. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα της εμπιστοσύνης και της αντίληψης που έχει η κυβέρνηση σε κάθε περιοχή όταν θεσμοθετεί πόρους. Στην ουσία γλυκαίνει το χάπι στην αρχή και στη συνέχεια με αυθαίρετες αποφάσεις αλλάζει τους κανόνες αυτούς, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά την φερεγγιότητα της πολιτείας σε κάθε τύπο αποφασίζει. Πώς αξιολογείτε την απόφαση αυτή, δηλαδή ποια πιστεύετε ότι είναι η αιτία αυτής της απόφασης? Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν λόγο ακόμα και για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Να σας πω, γνωρίζετε όλοι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπήρξε με άστοχους χειρισμούς του πρώην Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, σχετικά με τον ΕΛΑΠΕ, το λογαριασμό από τον οποίο τροφοδοτόταν η πληρωμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έγινε ολόκληρη συζήτηση, υπήρξε στο τελευταίο νομοσχέδιο τεράστιος αντίλογος που χρέωνε στην κυβέρνηση τις λαθεμένες επιλογές και συγχρόνως προέβλεπε ότι από τα πληστηριασμούς των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προσπαθούσε να κλείσει το λογαριασμό αυτό. Εκτιμώ ότι η απόφαση έχει να κάνει κυριολεκτικά για τη στήριξη του λογαριασμού αυτού για να μπορεί να πληρώνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τα προβλήματα τα οποία ο ίδιος δημιούργησε στο λογαριασμό αυτό. Δυστυχώς. Είναι ακατανόητη η απόφαση και είναι ακατανόητη με τον τρόπο που γίνεται από τις περιοχές στις οποίες ζητάμε να βάλουν πλάτη, να στηρίξουν, να ανατρέπουμε όλη την οικονομία της περιοχής. Τις οδηγούμε σε ερημοποίηση, χάνονται θέσεις εργασίας από αυτές τις περιοχές που χρειαζόταν εξειδικευμένο πρόγραμμα εμπροσοβαρές, άμεσο, για να αντέξουν τη βίαιη απολυνητοποίηση. Περικόπτουμε πόρους, δυστυχώς. Ξέρετε, κύριε Βουλευτά, αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί εδώ σαν περιοχή. Και το λέω αυτό γιατί το 2001, με έναν περίεργο νόμο, σχεδόν νύχτα, άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι απελευθεριωμένες εκτάσεις που έπρεπε να αποδοθούν και πάλι στις τοπικές κοινωνίες έγιναν ιδιοκτησία της ΔΕΗ. Σήμερα έρχεται μια άλλη κυβέρνηση και κάνει ακριβώς ανάλογο φαινόμενο. Δηλαδή μειώνει το κόστος, σαν να τιμωρεί την περιοχή που έδωσε τα σπλάχνα της, που κόστισε στην υγεία για να ηλεκτροδοτηθεί η χώρα.
Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι όντως αυτές οι περιοχές έχουν πληρώσει ισχυρό το τίμημα και στήριξαν με τη ζωή τους τον ηλεκτρισμό της χώρας, η χώρα υπήρξε και αναπτύχθηκε γιατί αυτές οι περιοχές για χρόνια πλήρωσαν ισχυρό τίμημα, εδώ συζητάμε για θεσμοθετημένο πόρο τον οποίο έρχεται η κυβέρνηση και τροποποιεί την ίδια στιγμή που χρυσώνει το χάπι. Στα λόγια βέβαια, για ειδικά προγράμματα, για εξαιρετική ανάπτυξη η οποία θα έρθει, είναι μια τεράστια αντίφαση και ακριβώς για αυτόν τον λόγο χαρακτηρίζεται η απόφαση ακατανόητη. Αν κάποιος θέλει να τιμωρήσει την περιοχή, 30 εκατομμύρια ευρώ τα οποία πήγαιναν για αυτή τη στιγμή που τα έχει ανάγκη, διότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι πόροι της απολιγνητοποίησης θα έρθουν στην περιοχή, αυτά θέλουν χρόνο, ορίμανση και διαδικασίες. Ενώ αυτά τα λεφτά ήταν έτοιμα λεφτά και ερχόντουσαν κάθε χρόνο. Δεν τα περιμέναμε από κάπου. Ήταν χρήματα που τα έπαιρνε η περιοχή. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όσον αφορά εμάς και τη δική μου στάση, στυλιτεύουμε το γεγονός, θεωρούμε την απόφαση ακατανόητη, καλούμε τον νέο υπουργό να ξαναδεί το θέμα και όποια απόφαση και αν πάρει να θεσμοθετηθεί νομικά, να μην είναι στη διάκριση του κάθε υπουργού, η υπουργική απόφαση να μπορεί να αλλάξει τους κανόνες τους οποίους έχει πρόθεση η κυβέρνηση ή η Βουλή να ισχύουν. Αναμένουμε την απάντηση που θα σας δώσει ο υπουργός για να την δημοσιοποιήσουμε. Να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται αυτό το θέμα να το αφήσουμε να πέσει χαμηλά.